Ελεύθερος αποχώρησε το μεσημέρι από το δικαστικό μέγαρο ο 50χρονος ακτινολόγος, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για σεξουαλική παρενόχληση 19χρονου ασθενούς. Εισαγγελέας και ανακριτής επέβαλαν περιοριστικούς όρους στο γιατρό, ο οποίος αναμένεται να παραπεμφθεί σε δίκη για όσα του αποδίδονται. Πρέπει να αξιολογηθεί πάρα πολύ θετικά και αξίζουν συγχαρητήρια και στην κυρία εισαγγελέα και στην κυρία ανακρίτρια, οι οποίες πραγματικά με πολύ καθαρή ματιά άκουσαν όλους τους σχετικούς υπερασπιστικούς ισχυρισμούς. Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η εξέταση που επιχείρησε στο 19χρονο φοιτητή ξέφυγε από τα ιατρικά όρια, όπως κατήγγειλε ο νεαρός ασθενής στην ασφάλεια, σηματοδοτώντας τη σύλληψη του ακτινολόγου πριν από λίγα 24 ώρα και ένα ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία. Είναι πολύ νωρίς και είναι και κρίμα και άδικο να ακούγονται διάφορα τα οποία δεν υπάρχουν καν μέσα στη δικογραφία. Εξακολουθεί και είναι σε μια κατάσταση σοκ ο άνθρωπος. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ολόκληρος ο ιατρικός κόσμος είναι μουδιασμένος και ειδικά ο ιατρικός κόσμος της ειδικότητας, δηλαδή οι ακτινολόγοι. Έχω δεχτεί δεκάδες τηλεφωνήματα. Φανταστείτε τι θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο καθένας όταν έχει να κάνει με μια εξέταση υπερήχου σε μια ευαίσθητη περιοχή του σώματος, είτε ενός άνδρα είτε μιας γυναίκας. Δυστυχώς οι καιροί που ζούμε είναι χαλεποί. Αυτό φυσικά είναι μια άλλη συζήτηση που δεν μπορεί να αναλυθεί από αυτό το βήμα. Μέσω των συνηγόρων του, ο 50χρονος δηλώνει σοκαρισμένος και απορρίπτει λέξη προς λέξη όσα περιέγραψε στην κατάθεσή του ο 19χρονος, ο οποίος βρέθηκε στο ιατρείο του για να υποβληθεί σε υπέρηχο για κυρσοκύλη. Σίγουρα υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός και στις μέρες μας με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας και όλα τα άλλα τα οποία συναντάμε. Όμως όταν αφορά και ένα επιπόλοιπο πολίτη, ένα επαγγελματία, ένα γιατρό στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αφήσουμε τις δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, το έργο τους, και αυτοί θα κρίνουν και θα έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Διατρανώνουμε σε όλους τους τόνους την αθωότητα του κατηγορουμένου και τα υπόλοιπα θα τα δούμε φυσικά και στην ακροματική διαδικασία όταν θα... Τηρήθηκαν κατά γράμματα ιατρικά πρωτόκολλα, διαμηνύει ο ακτινολόγος μέσω των συνηγόρων του, οι οποίοι αναφέρθηκαν σήμερα στο σάλο που έχει προκληθεί στην ιατρική κοινότητα μετά τη σύλληψη του γνωστού ακτινολόγου. Η συγκεκριμένη εξέταση, όπως υπόθηκε σήμερα, όπως εκτενώς αναπτύχθηκε και όπως εκτενώς θα αναπτυχθεί και θα αποδειχθεί και στο ακροατήριο, η συγκεκριμένη εξέταση έγινε όπως ακριβώς ορίζει το ιατρικό πρωτόκολλο. Στον 50χρονο γιατρό επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολής εγγύησης 2.000 ευρώ, ενώ η συνέχεια της υπόθεσης θα γραφτεί στις δικαστικές αίθουσες.